γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, επιστρέφουμε ένα ακόμη vlogάκι. Πρωί-πρωί μας ξύπνησαν με μια τηλεόραση που φέρε ο Κοτσόβολος. Μια ιστορία τρόμου το πώς προσπαθώ να πάρω αυτή την τηλεόραση εδώ και 2 εβδομάδες. Περίμενα ότι απλά θα πάρω τηλέφωνο και θα έρθει η τηλεόραση, αλλά δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι εδώ πέρα. Anyway, έχει έρθει και ο Αναστάσης. Πες για Αναστάση. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, από Κύπρο, για να δω την κουτσάρα μου. Πίνουμε τσά εδώ πέρα στην αυλή. Οπότε, από την Κύπρο από πού έχεις έρθει? Έχω έρθει από τη Λευκοσία. Okay. Είμαι παλιός μαθητής του Σαρό. Mm-hmm. Θα βάλω και τις φώτος δίπλα. Έχω ένα χρόνο που έχω πληρώσει το πρόγραμμα. Έχω πληρώσει το όνειρό μου. Και χαίρομαι που επέντησα σε αυτό. Και ήρθες εδώ για ποιο λόγο? Ήρθες από την Κύπρο μέχρι εδώ για ποιο λόγο? Ήρθα από την Κύπρο μέχρι εδώ για να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που μου έδωσε τη λύση σε ένα μεγάλο μου όνειρο. Μου πραγματοποίησε ένα μεγάλο μου όνειρο. Τέλειο. Να σε ρωτήσω, κάθεσαι όλη μέρα σπίτι και παίζεις PlayStation και βλέπεις Netflix? Όχι, έχω τη δουλειά μου, έχω. Μήπως είσαι μόνος σου? Μήπως είσαι μπακούρης, ξέρω εγώ? Όχι, εννοείται πως όχι. Έχει μια αραβωνιαστικά, έχει δουλειά, έχει σπίτι. Έχω, δεν είναι ότι κάθεται όλη μέρα. Έχει και γάτα. Γυμναστήριο, δουλειά, ιστορίες. Δεν είναι ότι έχει ελεύθερο χρόνο για πάντα. Αλλά βρήκε χρόνο για κάτι που ήταν σημαντικό για αυτόν, να έρθει να με ευχαριστήσει από κοντά. Οπότε, άμα ο Αναστάσης μπορεί να έρθει μέχρι εδώ να το κάνει αυτό, εσύ τι δικαιολογία έχεις για να μην πας γυμναστήριο επειδή δεν έχεις χρόνο? Έτσι. Anyway, έχουμε και καλά νέα. Έχουμε εδώ πέρα το Τσάρλι. Κάτσε. Τσάρλι, έλα εδώ. Πες γεια στα παιδιά. Έλα εδώ. Ναι, τι είναι ρε, τι είναι. Ένας κούκλος είσαι, ναι. Το Τσάρλι τώρα το παίρνουμε τα Σαββατοκύριακα. Θυμάστε που σας είχα πει ότι τον είχε πάρει πρωί. Τώρα τον παίρνουμε τα Σαββατοκύριακα, οπότε σήμερα θα τον έχουμε. Κοίτα εδώ απλά. Και πιούμε εδώ λίγο τσαγάκι. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε κόψει το καφέ. Έτσι δεν είναι, Αναστάση? Έτσι είναι. Και δουλεύω σε καφέ. Δουλεύεις σε καφέ αυτή την περίοδο. Και φτιάχνεις και τόστ. Να το πούμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Πάρε το γλύψιμο. Λοιπόν παιδιά, κάνουμε unboxing την τηλεόραση τώρα. 65 inches. Αναρωτιόμαστε πού θα τη βάλουμε. Λογικά θα την κολλήσουμε εδώ πέρα. Ναι. Θα μας βγουν τα μάτια από ό,τι είπε ο Τάσος. Εγώ δεν έχω πολύ ιδέα από τις τηλεοράσεις, γιατί τόσα χρόνια δεν έχω πάρει τηλεόραση και δεν ήθελα και να πάρω. Ο λόγος που πήρα τώρα είναι επειδή το τελευταίο καιρό το είχα ρίξει full έξω, πολύ έξω, και απλά έβγαινα, και τώρα θέλω να δουλέψω και να μην βγαίνω τα βράδια τόσο πολύ. Οπότε λέω, τι θα σε κάνει να κάτσεις σπίτι, Σάρο, και να μην βγαίνεις έξω? Μια τηλεόραση. Οπότε, επειδή αυτό το διάστημα το ρίχνω πιο πολύ στη δουλειά και θέλω να κάνω κάποια πράγματα και να είμαι πιο πολύ μόνος μου, δεν βοηθάνε οι εξόδοι. Ενώ μπορείς να βρεις την ισορροπία, όταν θες να κάνεις κάτι καλά, πρέπει να επικεντρωθείς σε αυτό. Οπότε, γι' αυτό πήρα και αυτή τη τηλεόραση. Λοιπόν, θα την κάνουμε unboxing τώρα. Προπονησούλα, εγώ, ο Τάσος και ο Αναστάσης. Είσαι έτοιμος? Λοιπόν, outfit. Αυτό για τα κρύα. Αυτό ασορτή. Παπουτσάκια. Και θα δούμε αυτό στη μέση τι θα φορέσουμε. Έχω ένα άσπρο, έχω και ένα άλλο. Έχει και ο Πέτρος κάτι δικά του. Θα μου δώσει τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ έχω κάνει και το εμβόλιο, το έκανα προχθές. Οπότε είμαι λίγο νεκρός. Οπότε δεν πρέπει να πιεστούμε πολύ σήμερα. Χθες ειδικά ήμουνα τελείως νεκρός και είχε έρθει και ο Αναστάσης ο καημένος και την πάτησε, ξέρω εγώ.
Γιατί είχε έρθει πρώτη μέρα Αθήνα, τώρα πριζωμένο. Έλα να κάνουμε πράγματα και εγώ ήμουν έτοιμο να κοιμηθώ, να λιποθυμίσω. Οπότε. Αλλά εντάξει, σήμερα είμαι πολύ καλύτερα, δεν είμαι όπως χθες. Αλλά ναι, περίμενα να είναι αέρας η τρίτη δόση, αλλά δεν ήταν, απλά με σκότωσε. Οπότε αυτά. Πάμε να κάνουμε προπονησούλα τώρα. Α, και με ανάγκασε κιόλα και να πιω και αλκοόλ. Δηλαδή αυτό που δεν άφηναν. Αυτό που δεν άφηναν οι γιατροί. Ο γιατρός λέει: το μόνο που δεν θέλω είναι να πιεις αλκοόλ σήμερα. Και λέει: Αναστάσιο, τι θα πιούμε κοκτέιλ. Απλά. Εδώ ο διάβολος ο ίδιος. Ήρθα από την Κύπρο. Από την Κύπρο, για σένα μόνο. Λέγε. Ναι, ήταν παλιά μαθητής μου και δεθήκαμε και ήθελα να μην δεθήκαμε. Εδώ θα δούμε πώς ήταν ο Πέτρος παλιά, 50, πόσα κιλά, 55. Κάπου στα 52, 50 εκεί. Εδώ πρέπει να κάνουμε τρίτη γυμνασίου. Εδώ τρίτη λυκείου, κάπου εκεί παίζει τώρα. Μετά άρχισα ψηλό, έβαζα bulk. Εδώ είναι κανένα δύο χρόνια μετά που είχα κάνει heavy bulk, αυτά 90 κιλά. Μετά άρχισα έκοβα. Εδώ είμαι ίσως στα καλύτερά μου τότε. Και εδώ είναι από τις πιο πρόσφατες. Επικλίνει ευθύ πιέσεις εσμή. Επικλίνει πιέσεις μαρτύρες. Και flies ό,τι θες. Επικλίνει ευθύ ό,τι θες. Ό,τι είναι... Και μετά... Και μετά θα δει και αυτό. Σηκώνεις και λίγο. Όχι, όχι αυτό. Σηκώνεις λίγο αυτό. Έτσι, παπ. Ένα τσακ. Και μετά, μέχρι εδώ. Περίμενα. Μέχρι εδώ το φέρνεις. Μέχρι εδώ. Σήκωσα. Ωραία. Κάτω. Εκεί. Μέχρι εδώ και. Περίμενα, περίμενα. Τέντωσε χέρι. Και σήκωσε λίγο. Και μετά κάτω πάλι. Εκεί. Μπράβο. Πόδος πιάνει. Κάθε πολύ καλά. Κάθεται με το εδώ. Γιατί μετά δουλεύει ο δικέφαλος. Πιο ψηλά ο και σήκωση. Κόλλα το εδώ. Ωραία. Μια χαρέση. Λοιπόν, είμαστε σπίτι και θα μαγειρέψουμε το μεταπροπονητικό μας γευματάκι. Όπου ρώτησα τον Αναστάση, λέω τι θες να φας. Μου λέει τα αφήνω πάνω σου. Οπότε θα κάνω εγώ τις τρέλες μου και θα φάμε κάτι νόστιμο. Αυτό έχει σημασία. Οπότε, πήρα και νέο wok. Το άλλο πήγε, έφυγε άκλαχτο, δεν ξέρω. Το ματιάζετε που φαίνεται. Και θα ξεκινήσουμε τώρα να μαγειρεύουμε. Σε πρώτη φάση θα φτιάξουμε τη σάλτσα με κρεμμύδι και περτέ ντομάτας. Και μετά φτιάξουμε και τα άλλα. Φάγαμε, σκάσαμε, πεθάναμε. Οπότε τώρα είμαστε αγκαλιά με το τσαρλούμπι. Θα απολαύσουμε τη νέα μας τη βίδα, δούμε καμία ταινία και κάπως έτσι θα πάει η βραδιά μας. Και μια ανακοίνωση τελευταία στιγμής. Είναι επόμενη μέρα τώρα. Πραγματικά αυτό το τρίμερο ήμουν τελείως αλλού. Ήμουν έτσι νεκρός.
από το εμβόλιο, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Όπου είναι τόσο περίεργο το εμβόλιο, ότι ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις δουλειές να κάνεις, είναι κάπως απολαυστικό απλά να κάθεσαι και να σαπίζεις, να χουλιάζεις μέσα από τα παπλώματα και απλά να κάθεσαι. Είναι σαν να έχεις πάρει κάποιο ναρκωτικό τέλος πάντων. Και το συζητάγαμε με τους φίλους μου, ότι κοίτα να δεις, παίζει να θέλουν να μας εθίσουν στα εμβόλια, γι' αυτό ξέρω εγώ, στην αρχή είναι δύο δόσεις, μετά άλλη μία, μετά κάθε τρεις μήνες, μετά κάθε ένα μήνα, μετά περιμένεις τη δόση σου, ξέρω εγώ. Γιατί ειλικρινά, άμα δεν έχεις δουλειές, απλά αράζεις, είναι ό,τι καλύτερο. Απλά ξεχνάς τα προβλήματά σου, περνάει η ώρα έτσι αέρας, περνάνε τρεις-τέσσερις μέρες έτσι αέρας, το οποίο είναι κάπως τρομακτικό, τέλος πάντων. Αυτό στην άκρη. Κάναμε προπονησούλα με το εμβόλιο, βγήκαμε το εμβόλιο, όλα με το εμβόλιο, δεν πειράζει, μια χαρά. Όλα καλά τέλος πάντων. Μια ανακοίνωση όμως πριν κλείσω το vlog αυτό. Κοίταξε, θα κάνω τώρα ένα νέο project, όπου σε αυτό θα χρειαστώ ένα παιδί για βοήθεια. Ιδανικά διαιτολόγος, διατροφολόγος, αλλά να είναι science based. Δηλαδή να σπάζεται τέλος πάντων τη νέα σχολή, την επιστημονική σχολή, τις εξελίξεις, να μην έχει μείνει 20 χρόνια πίσω, ρε παιδί μου. Να είναι έτσι, και να είναι έτσι ενημερωμένος, ρε παιδί μου. Αν εσύ είσαι διατολόγος, διατροφολόγος, βλέπεις τα βίντεό μου, λογικά είσαι πολύ κομπλέ, όπως είσαι πολύ κομπλέ αυτό. Οπότε, άμα ψήνεσαι να συνεργαστούμε για το νέο project, πάτα το link κάτω στη περιγραφή, το οποίο θα βάλω για περισσότερες λεπτομέρειες. Και αν έχεις ένα φίλο διαιτολόγο, διατροφολόγο, πάλι θα γούσταρα να του στείλεις αυτό το βίντεο για να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου. Εντάξει, γιατί τα καλύτερα άτομα τα βρίσκω μέσα από το κοινό μου, είστε καλύτεροι. Οπότε πρώτα πάω εκεί και μετά πάω στο ευρύ κοινό. Εντάξει, οπότε αυτά για τώρα. Θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε καλό στα σχόλια. Όσον την επόμενη φορά, peace out. Για να δούμε. Θα κοπανίσει τώρα το προπαγκάστο. Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό ρε. Είναι 2 χιλιοστά νομίζω. 2 χιλιοστά. Για κλείσε. Χωρίς να κοπανίσει, χωρίς να κουμπίσει ρε.